Την αισιοδοξία του Κομμουνιστικού Κόμματος για την πορεία που μπορεί να αποκτήσει στη συνέχεια η απήχηση των προτάσεων και θέσεών του εξέφρασε από τα Γιάννενα ο Κύριλλος Παπασταύρου, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής, που ήταν ο κεντρικός ομιλητής στην πολιτική εκδήλωση με την οποία ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής το φεστιβάλ της ΚΝΕΟ Διηγητή στα Γιάννενα. Ο κύριος Παπασταύρου αναφέρθηκε στις πολιτικές εξελίξεις, δίνοντας το στίγμα των θέσεων του Κομμουνιστικού Κόμματος που προτείνει τη δημιουργία ενός μεγάλου λαϊκού μετώπου απέναντι στην εφαρμοζόμενη κυβερνητική πολιτική. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είναι σημαντικό το τμήμα των νέων ανθρώπων, των εργαζόμενων, των ανθρώπων των λαϊκών στρωμάτων που με την παρουσία τους στις εκδηλώσεις του φεστιβάλ δηλώνουν παρόν. Παίρνουν μέρος στη συζήτηση και τον προβληματισμό. Ακούν με προσοχή τις πολιτικές θέσεις του ΚΚΕ. Παρακολουθούν με ενδιαφέρον τη δράση του ΚΚΕ και της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας. Να μετατραπεί αυτό το ενδιαφέρον σε ενεργή στάση συμπόρευσης με το ΚΚΕ, στη δράση στο εργατικό λαϊκό κίνημα, συσπήρωση με την πολιτική του σε όλες τις μάχες που έχουμε μπροστά μας, αυτό είναι το στίχημα της επόμενης περίοδου. Για να βαδίσουν πολύ περισσότεροι μαζί μας το δρόμο για το μεγάλο, το ωραίο, το συγκλονιστικό, όπως λέει και το σύνθημα του φεστιβάλ, αναπαράγοντας τα λόγια του Νίκου Μπελογιάννη. Φτιάχνονται τεχνολογικά πάρκα, σαν αυτό που διαμορφώνεται και εδώ στα Γιάννενα, όχι για να γίνουν κτήμα των εργαζομένων οι επιστημονικές και τεχνολογικές ανακαλύψεις, αλλά για να υπηρετηθεί ακόμα περισσότερο η υποταγή τους στα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων. Σχολεία και σχολές με υποβαθμισμένο μορφωτικό περιεχόμενο, προσαρμοσμένο στις άμεσες ανάγκες των επιχειρηματιών, με υποδομές απαρχαιωμένες και πολλές φορές επικίνδυνες. Το φεστιβάλ της ΚΝΕ στα Γιάννενα ολοκληρώθηκε με συναυλία της Νατάσας Μποφίλιου.